Στην συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, επίκουρο καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να εξακολουθήσουμε την αναφορά μας σε αυτά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, συνομιλώντας αυτή τη φορά με τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σας. Κύριε Αναστασιάδη, ναι, παρακαλώ. Και στον απόδημο που μας ακούει ζωντανά από όλο τον κόσμο. Στον απόδημο ελληνισμό. Ιδίως προς τους Έλληνες ομογενείς. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Αναστασιάδη, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται και από ό,τι φαίνεται θα βρίσκονται επί μακρόν στο επίκεντρο της προσοχής αλλά και των ανησυχιών της κοινής γνώμης και της προσοχής ασφαλώς και του πολιτικού κόσμου. Πώς βλέπει η Νέα Δημοκρατία την εξέλιξη αυτών, τις εξελίξεις αυτών των τελευταίων ημερών? Ακούμε δηλώσεις πολλές. Πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά? Εντάξει, είναι γεγονός και δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν ότι η Τουρκία κλιμακώνει και θα συνεχίζει την ένταση, θα συνεχίζει να προκαλεί. Προφανώς από τις κινήσεις της αλλά και από την ρητορική της φαίνεται ότι θέλει να πετύχει ένα ατύχημα. Θέλει δηλαδή να προκαλέσει το ελληνικό κράτος, τους Έλληνες με τους οποίους βρίσκεται κατά διαστήματα αντιμέτωπος στη θάλασσα ή στη στεριά ή στον αέρα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο. 38 παράδειγμα νομίζω ήταν και το χθεσινό επεισόδιο που δημιουργήθηκε με τους πρόσφυγες και με την τουρκική ακτιωρό να παρενοχλεί μέσα σε ελληνικά ύδατα την έρευνα και τη διάσωση των πρόσφυγων λαθρομεταναστών. Είναι μια πάγια τακτική της Τουρκίας εδώ και πολλά χρόνια για να δημιουργήσει γκρίζες ζώνες και αμφισβητήσεις στο Αιγαίο κυρίως, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της έρευνας και της διάσωσης. Και φαίνεται τώρα ότι στην έντασή της και στην εφαρμογή της στρατηγικής της θα βάλει και τους πρόσφυγες. Έχουμε δύο περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Το ένα είναι στο Αγαθονήσι που είχαμε το τραγικό με τους 16 πνιγμένους και το δεύτερο είναι το χθεσινό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι αν το ερμηνεύσουμε σωστά ότι η Τουρκία με το πρόσχημα αυτό της διάσωσης των λαθρομεταναστών θα δημιουργεί γκρίζες ζώνες και αμφισβητήσεις σε πολλές περιοχές του Αιγαίου. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως το χθεσινό σκάφος με τους λαθρομετανάστες υπό τα βλέμματα της τουρκικής ακτεωρού από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα χωρίς να παρεμποδιστεί καθόλου. Και όταν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα και εμφανίστηκαν τα δύο ελληνικά περιπολικά, τότε εμφανίστηκε και το τουρκικό περιπολικό, η τουρκική ακτεωρός και παρεμπόδιζε την έρευνα και διάσωση που προέβησαν τα ελληνικά σκάφη. Εκτιμώ ότι όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι αυτή η ένταση θα κλιμακώνεται. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις προκλήσεις τις ρητορικές. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε και θα πρέπει η ελληνική πλευρά να είναι πάρα πολύ συγκρατημένη. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί σε τίποτε να απαντούμε με τον ίδιο τόνο. Αναφέρομαι στο τελευταίο γεγονός όπου ο κύριος Καμένος χαρακτήρισε τον κύριο Ερντογάν ως τρελό. Ίσως να το θέλουν αυτό η τουρκική πλευρά, έτσι ώστε στην διεθνή κοινότητα να το αναφέρουν ως ένα γεγονός πρόκλησης από την πλευρά της Ελλάδος, όπως συνήθως κάνουν. Άλλωστε, στα θέματα αυτά, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Καμένος δεν έχει αρμοδιότητα να απαντά. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κοντιάς, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα να βάλουν σε μία τάξη τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να απαντά ο κύριος Καμένος σε εξωτερικά θέματα, ο οποίος έχει
ως περιεχόμενο της, των αρμοδίων του ΙΤΟΝΤΟΥ έχει να ενισχύει το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και όχι να απαντά σε δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων με τον τρόπο που απαντά. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζονται συμμαχίες, χρειάζεται διαρκής ενημέρωση των διεθνών οργανισμών για το τι συμβαίνει. Άλλωστε όλοι γνωρίζουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα και σε σχέση με τους Αμερικανούς και σε σχέση με την Ευρώπη και με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα που έχει στήσει από την άλλη πλευρά το τουρκικό κράτος και ο κύριος Ερντογάν, έτσι ώστε να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο. Κύριε Στασιάδη, μια ερμηνεία την οποία και ο επιστημονικός και εν μέρει και ο πολιτικός κόσμος διατυπώνουν είναι ότι η τουρκική πλευρά, ο κ. Ερντογάν ειδικότερα, θα κρατά αυτή τη στάση έναντι της Ελλάδας όπως και έναντι ίσως όλων των ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας εν ώψη των επιδιώξεών του από τις εκλογές του 2019, τις τουρκικές εκλογές του 2019. Επιχειρώντας δηλαδή να διαμορφώσει μία ισχυρή πλειοψηφία υπέρ του, θα ακολουθεί, θα προτάσει αυτό το αφήγημα της μεγάλης χώρας η οποία μπορεί να αμφισβητεί τα πάντα καθιοδήποτε τρόπο αυτό ανταποκρίνεται στα συμφέροντά της. Έτσι θα πάμε και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια τέτοιων εξελίξεων? Η εκτίμησή μου είναι ότι η ερμηνεία αυτή είναι λάθος και δεν πρέπει να την εκλαμβάνουμε έτσι. Προφανώς και ο Ερντογάν θέλει να συσπηρώσει το εσωτερικό του, όπως αν ερμηνεύσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, ενδεχομένως και αυτός απευθύνεται στο ακροατήριό του, στους ψηφοφόρους του, με αυτή την ένταση για να τους συσπηρώσει. Όμως η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν θα πάψουμε να προκαλούν και να κλιμακώνουν την ένταση εάν δεν λυθεί το θέμα της εκμετάλλευσης των υδρογονακράκων στην Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τώρα επί του προκειμένου στην Κύπρο που άρχισαν οι πρόδρομες έρευνες και εργασίες για την εκμετάλλευση. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν και η Τουρκία δεν μπορούν να διανοηθούν ότι οι ίδιοι ως χώρα δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την εκμετάλλευση των υδρογονατράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και κυρίως η ένταση και η κλιμάκωση πολλές φορές προκαλεί εμάς, για να τον ακούσουμε εκτιμώ η Ευρώπη και οι Αμερικανοί, κυρίως το πρόβλημα του είναι αυτό. Η Τουρκία ως μια μεγάλη πλέον δύναμη δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ενεργειακά θα εξαρτάται πάντα από τη Ρωσία, γιατί αυτό το διάστημα κυρίως εξαρτάται από την Ρωσία. Όμως είναι τέτοια η συμπεριφορά της που οι συμμαχίες της μπορεί να μην κρατήσουν πολύ διάστημα. Είδαμε πριν από 2 χρόνια περίπου να είχαν χαλάσει τελείως οι σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία, και σήμερα, πρόσφατα, χθες προχθές, είδαμε μία άλλη εντελώς διαφορετική εικόνα που έχει σχέση να κάνει με τα συμφέροντα και των δύο χωρών, και έτσι πρέπει να ερμηνεύονται τα γεγονότα χωρίς συναισθηματισμούς, ψυχρά και ψύχρεμα. Κύριε Στασιάδη, μια τελευταία ερώτηση. Βλέπετε μέσα σε αυτές τις συνθήκες εξελίξεις πολιτικές στη χώρα συνδεόμενες με αυτά τα γεγονότα? Δεν το αποκλείω, αλλά δεν φαίνεται κάτι. Όλα είναι πιθανά, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και θα έλεγα και οικονομικής, διότι τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε υπολογίσει ο κύριος Τσίπρας. Ούτε στα εθνικά ούτε στα οικονομικά θέματα βλέπετε ότι και η τέταρτη αξιολόγηση καθυστερεί, ότι οι εταίροι μας επιμένουν ότι θα χρειαστεί πιστολιτική γραμμή κόντρα στην καθαρή έξοδο που δηλώνει σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας. Άρα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και εξελίξεις και με λόγο τα εθνικά θέματα,
αν συμβεί κάτι που κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Γιατί όλα μπορεί να συμβούν μέσα σε αυτό το κλίμα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Δεν φαίνονται πάντως εξελίξεις διπλωματικές, ας πούμε, στην υπόθεση της ονομασίας των Σκοπίων. Η τελευταία ενημέρωση την οποία έκανε το Υπουργείο των Εξωτερικών και ο κύριος Κοντζιάς προς τους πολιτικούς αρχηγούς δεν φαίνεται να καταλήγει κάπου. Το πράγμα είναι ακόμη ανοιχτό, αβέβαιο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα με τον τρόπο που το χειρίστηκε η κυβέρνηση και με την μυστική διπλωματία που εφάρμοσε από την αρχή και μέχρι σήμερα, μην τα ξαναλέμε αυτά που προσπάθησε να διχάσει την αντιπολίτευση, να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Έχασε την ευκαιρία, διότι η χώρα μας αυτή την περίοδο ήταν σε πλεονεκτική θέση διαπραγμάτευσης απέναντι στα Σκόπια. Δυστυχώς δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό η κυβέρνηση. Ένα εξωτερικό θέμα προσπάθησε να το αξιοποιήσει για λογαριασμό της μόνο για κομματικά ωφέλη ως εσωτερικό θέμα και θα εισπράξει τους καρπούς. Εκτιμώ ότι δεν θα έρθει. Εάν έρθει το θέμα αυτό, είναι θέμα κυβερνητικό. Ο κύριος Καμένος έχει κάνει επανειλημμένες δηλώσεις για αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε συνηθίσει την συγκυβέρνηση να μην συμφωνούν σε διάφορα θέματα αλλά να πορεύονται. Ο κύριος Καμένος και το κόμμα του δεν έχει ψηφίσει και άλλους νόμους και άλλες διατάξεις που έφερε η κυβέρνηση οι οποίες περάσανε από τη Βουλή. Τελικά πέρασανε. Ναι, με τη στήριξη της δημοκρατικής του κινήματος αλλαγής και του ποταμιού, ενδεχομένως αν έρθει στη Βουλή το θέμα, να υπάρχει και μια τέτοια εξέλιξη και να συνεχίσουν έτσι. Είναι όλα βέβαια, καμία πρόβλεψη δεν έχει μεγάλα ποσοστά πιθανότητας. Είναι όλα ανοιχτά, ακόμα και για εκλογές και είναι μια περίοδος πολύ ρευστή σε όλα τα θέματα. Πολύ ρευστικές στα εθνικά και στα οικονομικά και ήταν τραγικό λάθος της κυβέρνησης το οποίο αντιλαμβάνεται τώρα ότι άνοιξε ταυτόχρονα όλα τα εθνικά θέματα πάνω στο τραπέζι, ελληνοτουρκικά, κυπριακό, σκοπιανό, τις ελληνοαλβανικές σχέσεις από την άλλη πλευρά τις οποίες δεν συζητάμε αλλά είναι επίσης σημαντικές, δεν απασχολούν δηλαδή πολύ την δημοσιότητα. Αυτό, κύριε, αυτά τα θέματα... Αυτά τα θέματα ταυτόχρονα δεν μπορεί να τα διαχειριστεί η χώρα μας. Θα έπρεπε να υπάρχει μία αξιολόγηση, μία ιεράρχηση και ένα-ένα να προσπαθούμε να τα ξεπερνάμε. Γιατί πραγματικά είναι τα μεγάλα εθνικά μας θέματα, τα μεγάλα εξωτερικά θέματα που απασχολούν τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Κύριε Αναστασιάδη, ποια είναι η ευχή σας προς τους Έλληνες ομογενείς εν ώψη των εορτών? Καταρχήν να έχουν υγεία προσωπική και οικογενειακή. Οι Έλληνες ομογενείς σε κάθε στιγμή συμπαραστέκονται στην χώρα, στην πατρίδα και αυτό είναι ένα ισχυρό όπλο για την χώρα μας. Παρότι η ελληνική πολιτεία δεν τους έχει ανταμείψει για τις προσφορές της ή δεν τους έχει οργανώσει, αν θέλετε, με τον τρόπο που θα έπρεπε για να μπορούν να προσφέρουν όσα θέλουν στην Ελλάδα. Η ελληνική ομογένεια αποτελεί το δυνατό μας χαρτί, ένα όπλο ισχυρό της χώρας απέναντι σε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κάθε είδους εξωτερικό επιβουλέα. Είδατε πώς αντιμετώπισαν το θέμα του Σκοπιανού και στα θέματα στα ελληνοτουρκικά παρεμβαίνουν και στηρίζουν τη χώρα μας. Εύχομαι λοιπόν και τους προτρέπω να συνεχίσουν έτσι, να μην ξεχνάνε την πατρίδα, την Ελλάδα και βεβαίως και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτούς. Τους εύχομαι καλή Ανάσταση, υγεία, ειρήνη και ευτυχία. Πολλές ευχές και σε εσάς, κύριε Αναστασιάδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά σε όλο τον κόσμο και εγώ ευχαριστώ.